Θα ήθελα λίγο σήμερα να σας πω για την Ανάσταση, διότι αν κάτι ή μάλλον αν το πρώτο δώρο που δεχτήκαμε από το Χριστό μας, το αιώνιος δώρο ελπίδας και χαράς και ομορφιάς και ζωής, είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Είναι η βεβαιότητα πρώτα της δικιάς του Αναστάσεως, που ήταν τόσο παράξενη στα μάτια ακόμα και των μαθητών, που στην αρχή θεασαμένης, λέει αυτής, που και πίστευσαν. Τους έλεγε η Μαρία η Μαγδαληνή, τους έλεγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Είδαμε τον τάφο άδειο. Πήγε η Μαρία η Μαγδαληνή και λέει, βρίσκει το Χριστό τόσο πολύ, δεν πιστεύει ότι αναστήθηκε, που τον ρωτάει ότι ο Κυπουρός εστινόμησε ότι είναι ο Κυπουρός του τάφου, των μνημάτων, και λέει, πού πήγε το σώμα του Χριστού μου, πες το, πού έδικα σε αυτόν, είναι αυτό αρώ, να πάω να το πάρω ξανά. Και μετά πορεύονται οι δύο μαθητές και πάνε προς Εμαούς, είναι ο Χριστός δίπλα τους, τους μιλάει, και αυτοί δεν θέλουν καν να πιστέψουν, μοιάζει λένε. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αναστήθηκε. Αλλά μετά ο Χριστός ήρθε και ξαναήρθε, τον είδα και τον ξαναείδα και άφησε ακόμα και τον Θωμά να του χαϊδέψει την πλευρά που ήταν τρυπημένη από τον εκατόνταρχο, από ένα στρατιώτη, και να του πιάσει τα χέρια που τα χέρια ήταν γεμάτα πληγές και τα πόδια, για να πιστέψουν στην Ανάσταση. Και επειδή ο διάβολος ήξερε τι σημαίνει να πιστέψει ο άνθρωπος στην Ανάσταση, πλήρωσαν τους μαθητές, τους στρατιώτες, τους πλήρωσαν λέει καλά. Θα πείτε, λέει, ημών κοιμωμένων, ενώ εμείς κοιμόμασταν, εσυλίδει ο νεκρός. Τον πήραν τον νεκρό και τον έκλεψαν και τώρα μας λένε ότι αναστήθηκε. Και ο εκατόνταρχος ολοκίνος, που δεν ήθελε να μπει σε αυτό το παιχνίδι, διότι είχε δει όλα τα γεγονότα του Σταυρού και το αίμα που έτρεξε από την πλευρά, ενώ είχε πεθάνει ο Χριστός, δεν έτρεξε νερό όπως τρέχει σε ένα δικό μας νεκρό αν περάσουν 5-10 λεπτά και χτυπήσεις. Τέλος, δεν έχει αίμα. Έχει χωριστεί το αίμα στα στερεά και στο υγρό στο νερό και βγαίνει νερό. Στην πλευρά του Χριστού βγήκε αίμα και υδρό. Και ενώ όλα αυτά γίνονται, προσπαθεί ο διάβολος να σκεπάσει την Ανάσταση. Διότι ο διάβολος θα ήθελε πάρα πολύ και όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό θα ήθελαν πάρα πολύ να μην είχε αναστηθεί ο Χριστός και να έχουμε έναν πεθαμένο Θεό, άρα άχρηστο Θεό, ανίκανο Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να μας σώσει. Τούτος εδώ όμως ο Θεός δέχτηκε να ανεβεί πάνω στο Σταυρό, να χύσει το αίμα του και να αποθάνει, για να μας δώσει σε όλους τούτο εδώ, όχι το μεγαλείο, όχι το αμέτρητο μεγαλείο, το άπειρο μεγαλείο, το αιώνιο μεγαλείο που είναι η Ανάστασή του, αλλά να μας δώσει την ελπίδα, ακέραια την ελπίδα,
και της δικιάς μας Αναστάσεως, όπου οι δυο ανούλες, η μία γιο που διαβάσαμε, τι ωραία χάρηκα που το είπε όλη η παρέα μου, αυτά τα άτομα που ήταν η τιμή και το καμάρι και η αγάπη και στην παρέα μας, να τα διαβάσουμε σήμερα μαζί. Με μία Άννα να έχει μάνα, η δε άλλη Άννα να έχει γιο, 28 χρονών. Και το άλλο το μωράκι που μας έφυγε και αυτό μέσα από τα χέρια μας ως άγγελος, και η άλλη Μαρία προηγήθηκε και πήγε να ετοιμάσει τόπο σε μας και σε αυτούς που έφυγαν. Λέω λοιπόν, η Ανάσταση είναι η πηγή της αιώνιας χαράς μας. Ενώ πεθαίνει ο άνθρωπος και νομίζουμε εμείς ότι λιώνει, ότι χάνεται, ότι όλα αυτά λιώνουν, δεν είναι τίποτα. Τι μένει όμως? Μια ψυχή, προσέξτε το, το διαβάζουμε στην προφητεία του Εζεκιήλ τη Μεγάλη Παρασκευή. Όταν γυρίζουμε από τον Επιτάφιο, διαβάζουμε την περίφημη προφητεία του Εζεκιήλ, που τα είδε, λέει, τα είδα όλα αυτά να γίνονται. Πότε? Να είδε να γίνονται αυτά που δεν έγιναν ακόμα. Είδε ο προφήτης 3.000 χρόνια πριν από τα τώρα αυτά που δεν έγιναν ακόμα. Ποια είναι αυτά? Είδα, λέει, τα οστά τα γεγυμνωμένα, τα γυμνά οστά, να μαζεύονται και να αρχίσει να ξαναγίνεται ο άνθρωπος ξανά. Και σάρκες, λέει, και αίμα και νεύρα και μαλλιά και οφθαλμή και γλώσσα, τα είδε ο προφήτης ενώ δεν έγιναν ακόμα. Αυτοί είναι προφήτες, όχι κάτι προφητάκια σημερινά που μας λέει χαζομάρες. Αυτοί οι προφήτες λέγανε αυτά τα σοβαρά, τα οποία υπογράφει και βεβαιώνει η χάρις και η αλήθεια του Θεού. Και τα είδα, λέει, να ανασταίνονται και είδα να κάθονται μπροστά στο θρόνο του Θεού, έκαστος ο κάθε ένας, έχοντας μπροστά του στη χούφτα του τι καλό έκανες αυτή τη ζωή. Α, εδώ είναι το ωραίο τώρα. Τι καλό έκανε, για να του πει ο Θεός, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου, πες, εδώ είμαι. Και αυτή η Ανάσταση λοιπόν μας ξαναφέρνει κοντά μας, εδώ, μια μαμά, δυο μαμάδες, πέντε μαμάδες, ένα γιο, μία κόρη, έναν παππού, μία γιαγιά, όλους τους παππούδες, όλες τις γιαγιάδες, όλα τα παιδιά που έφυγαν, όλοι όσοι έφυγαν. Η Εκκλησία κάθε Κυριακή τους κατεβάζει και τους έχει εδώ κοντά μας, διότι κάθε Κυριακή τι ζει η Εκκλησία, μωρέ. Γιατί, μωρέ, τούτα εδώ δεν μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και να τα κάνουμε όνειρα, ελπίδα και βεβαιότητα? Ανάσταση, λέει η Εκκλησία, είναι κάθε Κυριακή. Ανάσταση, Ανάσταση. Τα τροπάρια που μας έψαλαν οι ψάλτες από το πρωί που ήρθαν στις 7, για Ανάσταση μιλούσαν. Την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι ύμνουσιν εν ουρανείς. Και μαζί με αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως μας αγκαλιάζει ο ουρανός. Έρχεται ο ουρανός και λέει, εδώ είμαι,
Μανούλα, δεν χάθηκα, στο Θεό είμαι. Παιδί μου, μη στενοχωριέσαι, δεν χάθηκα, στο Θεούλη είμαι. Μαζί του και μιλάω για σένα, λέει Μανούλα, για σένα μιλάω. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Η πίστη μας. Τώρα θα σας πω κάτι να σας μπερδέψω. Μα κάνει να σας μπερδέψω πολύ. Η πίστη μας δεν είναι καλός και κακός. Η πίστη μας δεν είναι αμαρτωλός και αναμάρτητο. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Τι είναι τότε? Είναι αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και ελπίζει ότι και οι δικοί του άνθρωποι που έφυγαν περιμένουν την Ανάσταση μαζί του. Τόσο μεγάλος είναι. Και είπε ο Απόστολος Παύλος, και τόσο ωραία μας τον διάβασε ο Ευθυμούλης, τι είπε? Κλαίω, λέει, πιστέψτε με, προς Κορινθίους δεν ήταν. Κλαίω, έλεγε στους Κορινθίους, πιστέψτε με, κλαίω για σας. Γιατί κλαίω? Για να είναι η ψυχή σας γεμάτη χαρά. Κλαίει ο Απόστολος Παύλος, διότι νοιάζεται τη χαρά μας. Και έκλαψε και ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανή για να του στείλει ο Πατέρας όλο το βάρος των αμαρτιών μας και να το πάρει και να μας σώσει. Και να πει και ο Χριστός την ώρα που έρχονταν το μαρτύριό του, κάνε Θεέ μου Πατέρα, ή να η χαρά ή να είναι ή το ρήμα, τα χάσαμε τα αρχαία. Πεπληρωμένη εν αυτής, κάνε να είναι γεμάτη χαρά. Ποια χαρά? Τη χαρά τη δική μας που έχουμε στον ουρανό. Αυτή τη χαρά δίνω και στους μαθητές μου, λέει στον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η πίστη μας. Όλα τα άλλα καλός και κακός τα πιστεύουνε στη Δύση. Στη Δύση τους φτάνει να είναι κάποιος καλός, να έχει κάνει κάτι καλό και έχει, λέει, θα του δώσει ο Θεός. Όχι σε εμάς. Σε μας θέλει ο Θεός να έχουμε δώσει σε Αυτόν την καρδιά μας ολόκληρη και όχι, δεν τον φτάνει. Δεν τον φτάνει να το έχουμε δώσει του Χριστού την καρδιά. Θέλει να έχουμε δώσει την καρδιά και στους συνανθρώπους μας και στην Εκκλησία μας που αποτελεί την οικογένεια όλων μας. Αυτά. Είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο στη Σαρακίνα από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία είμαι εδώ. Ό,τι θέλετε και το πετραχύλι μου δικό σας, δεν είναι δικό μου, γιατί είναι της Εκκλησίας μου. Εγώ τίποτα άλλο. Δεν είναι. Εγώ δεν Παναγιώτης δεν ακούει, οπότε δεν είναι. Διευθώντας Θείο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, να είμαστε καλά όλοι.